σε προληπτικά διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό, χωρίς να έχει υπάρξει διαγνωσμένο κρούσμα, διενεργήθηκαν σήμερα στους εργαζόμενους του Μετρό Θεσσαλονίκης. Στο τεστ υποβλήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι στο έργο της βασικής γραμμής, όπως και στο έργο επέκτασης προς Καλαμαριά, δηλαδή περίπου 500 άτομα, είτε δουλεύουν στον κατασκευαστικό τομέα, είτε σε άλλα τμήματα σε ΕΖΑ και του Άκτορα. Ενημερωθήκαμε χθες από την εταιρεία. Προληπτικά θα περάσουν όλοι οι εργαζόμενοι από το τεστ προληπτικά για τον κορονοϊό. Τις επόμενες μέρες, με το που βγουν τα αποτελέσματα, θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Με θερμομέτρηση στα εργοτάξια από το πρωί και όλοι με μάσκες από εδώ και πέρα. Αυτά θα είναι τα μέτρα που θα λαμβάνουμε στο έργο. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε? Συνολικά είναι και τα δύο έργα, και η Καλαμαριά είναι 500 εργαζόμενοι. Δεν δουλεύει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι εδώ σε διάφορα γκρουπ. Ανά μισή ώρα περίπου έρχονται διάφορα γκρουπ. Περνάνε το τεστ και φεύγουμε σπίτια μας. Ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο συνεργείο έπειτα από πρωτοβουλία της Αττικό Μετρό και της Κοινοπραξίας. Όσους είχε σε άδεια και έχουν επιστρέψει από την συνεργασία τους μετά τις 17 Αυγούστου, μέχρι ότου να κάνουν όλοι μοριακό τεστ δαπάνες στις Αττικό Μετρό και να επιστρέψουν κανονικά στην εργασία τους εφόσον προκύψει ότι είναι αρνητικοί. Αυτό αφορά το προσωπικό της Αττικό Μετρό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή περίπου 450 άτομα. Τώρα, την ίδια πρωτοβουλία όμως έχει πάρει και ο εργολάβος της Θεσσαλονίκης, η κοινοπραξία ΙΑΖΑ, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά όχι μόνο των δικών τους, και για το γεγονός ότι αυτή επηρεάζει πλέον το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στις σειράγγες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα εργοτάξια, οι άνθρωποι ακόμα που δουλεύουν στα γραφεία του εργολάβου, είναι άνθρωποι καθημερινοί, αυτοί που μπαίνουν στα λεωφορεία, αυτοί που κινούνται παντού μέσα στην πόλη. Κατά συνέπεια, είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και των εταιριών να φροντίσουν ώστε να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού σε πείσμα όσων εξακολουθούν να βλέπουν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, ενώ γύρω μας, σε όλο τον πλανήτη, βλέπουμε να γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Με τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποτραπεί η διάδοση του COVID-19, κάθε πρωί, όταν οι εργαζόμενοι προσέρχονται στους χώρους δουλειάς, θα θερμομετρούνται και θα τους χορηγούνται μάσκες προστασίας προσώπου, τις οποίες και θα φορούν κατά τις ώρες που θα βρίσκονται στην εργασία τους.